Μία ανάσα από την τραγωδία βρέθηκαν το πρωί οι επιβάτες γιοταχής στο Κρουταλιώτικο Φαράγγι όταν τεράστιος βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο πίσω μέρος του οχήματος, το οποίο κυριολεκτικά διαλύθηκε. Οδηγός και συνοδηγός σώθηκαν από θαύμα και βγήκαν από το κατεστραμμένο όχημα σοκαρισμένοι. Το αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς τον Πλακιά, ενώ η αποκόλληση του βράχου σημειώθηκε στο ύψος της Εκκλησίας της Αγίας Κυριακής. Ευτυχώς δεν είχαμε τραγική κατάληξη σε ανθρώπους. Ήταν ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά είχε, μετά από έργα που είχαμε κάνει εκεί στο Φαράγγι, το Κουρταλιώτικο, είχε 3 χρόνια να μας κάνει τέτοια ζημιά το βουνό εκεί, το Φαράγγι. Η κίνηση των οχημάτων διεκόπη αμέσως από την τροχέα και στο σημείο έσπευσαν συνεργεία από τις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, αναζητώντας τα αίτια του ατυχήματος που λίγο έλειψε να καταλήξει σε διπλή τραγωδία. Όπως διαπιστώθηκε, στο σημείο στο οποίο αποκολλήθηκε ο βράχος υπάρχει προστατευτικό τοιχείο. Όμως η κατάπτωση σημειώθηκε σε πιο υψηλό σημείο, με συνέπεια ο βράχος να υπερπηδήσει το τοιχείο και να καταλήξει πάνω στο αυτοκίνητο. Έχει καθαρίσει ο δρόμος, ήδη είναι όλη η υπηρεσία εκεί με τους χειριστές και τα μηχανήματα. Γίνεται ο έλεγχος και κατεβάζουν όλες τις πέτρες, οι οποίες είναι ορατές ή συμπαρασύρθηκαν από το βράχο για να μην έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα. Και θα μελετήσουμε και όλα αν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο που να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο. Όπως διαπιστώθηκε μετά την αυτοψία με ντρόν από αέρος, η κατολίσθηση προκλήθηκε σε σημείο αρκετά ψηλότερο σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο έχουν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί εργασίες άρσης της επικινδυνότητας. Ο βράχος λοιπόν που έπεσε στη μέση του δρόμου ήρθε από πάρα πολύ ψηλά, δεν ήταν ορατός καθόλου, γιατί η υπηρεσία κάνει συνέχεια αυτοψίες εκεί, προσέχει το βουνό. Δεν είχε καθόλου ορατότητα ο βράχος αυτός, ήταν αρκετά μεγάλος, έπεσε με φόρα και έπεσε ακριβώς στη μέση του δρόμου. Τώρα είναι από το πρωί υπηρεσιακοί παράγοντες εκεί, ελέγχουν όλο το βουνό, να δούνε αν υπάρχουν και άλλες πέτρες ψηλά με ντρόν, δηλαδή γίνεται ο έλεγχος, έτσι ώστε αν υπάρχουν άλλες να τις ρίξουν κάτω, να μην υπάρχει πλέον κίνδυνος. Και θα δούνε τώρα ότι πέρα από τις καιρικές συνθήκες, γιατί ξέρετε, ζέστη, ζώα, αέγες που είναι εκεί, μετά βροχή, δημιουργούν κάποια θέματα. Ίσως και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία έχουν συμβεί στην περιοχή, θα μας τα πει όμως η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Οπότε και εμείς θα ενημερώσουμε τους πολίτες. Το Φαράγγι Κρουταλιώτη θα παραμείνει κλειστό για 24 ώρες σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι οδηγοί για τη μετακίνησή τους προς τον νότο για το διάστημα αυτό μπορούν να χρησιμοποιούν το Φαράγγι του Κοτσιφού, το οποίο ανοίγει για το σκοπό αυτό, καθώς καθημερινά είναι κλειστό λόγω έργων έως τα τέλη Ιανουαρίου.